Δημοφιλής, ο κύριος Οικονομάκης. Κύριε συνάδελφε, έχετε πάρει την εισήγηση, μάλλον έχουμε ζητήσει και προτάσεις από όλους τους συναδέλφους εδώ και ένα μήνα περίπου. Έχουμε λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις σας. Πρέπει να υπάρχει ένας νέος κανονισμός καθαριότητας. Ο τελευταίος ήταν στο Δήμο Νογιωσίων το 2005. Θα μας λύσει πολλά προβλήματα. Τον έχετε εγκαίρως στα χέρια σας. Παρακαλώ για την ψήφισή του, εκτός αν υπάρχουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ο κύριος Μπουραήμ. Κοίταξε, αυτός είναι ένας καλογραμμένος κανονισμός από μια άλλη περιοχή. Δεν αναφέρεται στις πολυδομικές ενότητες της περιοχής μας. Δεν αναφέρεται ότι υπάρχει ένας σχεδόν αγροτικός δήμος και ελαχίστος αστικός στη Φυλή. Υπάρχει αστικός στο Ζηφύρι. Δεν αναφέρεται ότι υπάρχουν τσιγκάνοι, δεν αναφέρεται τίποτα. Είναι ένας από το έχετε πάρει από μια άλλη, από ένα άλλο, δεν είναι κακό, αλλά έπρεπε να το δουλέψετε ακόμα περισσότερο. Επίσης, το κυριότερο απ' όλα είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τώρα, επειδή έχει ψηφιστεί ο Εθνικός Σχεδιασμός για την Καθαριότητα και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έρθει ο κύριος Παππούς, έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό την Τρίτη, 10 η ώρα. Εσείς, αν το διαβάσετε, που το έχετε διαβάσει, πιστεύω το κανονισμό, αναφέρεται, σταματάει νομικά στο 2010. Απλά έρχεται από κάτω και λέει ότι υπάρχει ο νόμος 4042 του 12. Εγώ προτείνω το εξής. Επειδή έχουμε ψηφίσει τον περιφερειακό σχεδιασμό, εγώ εντάξει έχω διαφοροποιηθεί, το έχω καταψηφίσει. Έχω απόσχημα. Στην περιφέρεια, επειδή έχει ψηφιστεί ο εθνικός σχεδιασμός, χρειαζόμαστε εδώ τοπικά σχέδια. Χρειαζόμαστε ένα άλλο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, ένα άλλο σχέδιο καθαριότητας. Θα προτιμούσα δηλαδή να εκπονήσουμε τα τοπικά σχέδια και μέσα σε αυτά να προκύψει ο κανονισμός. Τώρα αποφασίζουμε για ένα κανονισμό, ο οποίος ούτε συστοιχίζεται πίσω από τον ειδικό σχεδιασμό, ούτε από τον περιφερειακό σχεδιασμό της κυρίας Δούλου. Με αυτή την έννοια, αν συνεχίσετε και ζητάτε την ψήφιση, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε, το καταψηφίσουμε. Διότι είναι άτοπος, δεν έχει κανένα νόημα. Και γιατί νομικά φρενάρει στο 2010, δεν λαμβάνει υπόψη το 4042 του 12, βάσει του οποίου έχει εκπονηστεί ο ειδικός σχεδιασμός, δεν μιλάει πουθενά για την ανακύκλωση, όπως μιλάει πολύ ελάχιστα επιγραμματικά. Το έχω διαβάσει, το έχω μελετήσει. Το έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν λέει για σχέδια, δεν λέει για τέσσερις κάδους, δεν λέει για αυτά. Δεν λέει για αυτά που πρέπει να κάνει πρόταση ο Δήμος να πάρει χρήματα. Δεν λέει ότι στην περιοχή μας, εκτός από αυτά που σας ανέφερα, υπάρχει ένα σχοιτά. Ότι υπάρχουν υπερτοπικές χρήσεις, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, εμείς φέραμε ένα κανονισμό ή είχαμε ένα κανονισμό εδώ πέρα ατύπως τυπικό, δηλαδή τυπικός.